Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω την Νεφρολογική Εταιρεία για την πρόσκληση να συμμετέχω σε αυτό το σεμινάριο. Ξεκινάμε με τις ερωτήσεις. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα HLA αντιγόνα? Πρώτον, διακρίνονται σε HLA τάξεις 1 και 2 και τυποποιούνται με ορολογική και μοριακή τεχνική. Δεύτερον, παρουσιάζουν πρωτεϊνικά πεπτίδια στα ταφ λεμφοκύτταρα και συγκεκριμένα τα HLA τάξης 1 στα CD8 και τα HLA τάξης 2 στα CD4 ταφ λεμφοκύτταρα. Τρίτον, είναι απαραίτητα η τυποποίησή τους δηλαδή για την κατανομή των νεφρικών μοσχευμάτων. Και τέταρτον, όλα τα παραπάνω είναι σωστά. Υπερευαισθητοποιημένοι υποψήφοι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, αυτοί δηλαδή που έχουν πολλά αντισώματα και έχουν ένα ποσοστό ευαισθητοποίησης PRAs πάνω από 70%, πρώτον, έχουν αντένδειξη για μεταμόσχευση, γιατί έχουν αυξημένο κίνδυνο για υπεροξία απόρριψη. Δεύτερον, το υψηλό ποσοστό PRAs δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν και ειδικά στο δότη αντισώματα. Τρίτον, μπορούν να μεταμοσχευθούν μόνο από HLA ταυτόσιμο δότη και τέταρτον, δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρουν συμβατό δότη. Τι από τα παρακάτω ισχύει για την HLA συμβατότητα του υποψήφιου λήπτη και δότη? Πρώτον, προτείνεται η συμβατότητα για τα HLA AB και DR όποτε είναι εφικτό. Δεύτερον, συστήνεται η συνεκτίμηση της HLA συμβατότητας με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την έκβαση του ασθενούς αλλά και του μοσχεύματος. Τρίτον, η HLA-DR συμβατότητα δεν έχει σημασία στη μεταμόσχευση νεφρού. Και τέταρτον, το πρώτο και δεύτερο. Τα ειδικά στο δότη αντι-HLA τύπο IgG αντισώματα, τα οποία ανιχνεύονται με την τεχνολογία Luminex Single Antigen Beads, η οποία είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο, πρώτον, αποτελούν απόλυτη αντένδειξη για μεταμόσχευση. Δεύτερον, είναι προστατευτικά για το μόσχευμα. Τρίτον, είναι παράγοντας κινδύνου και συνεκτιμώνται με το αποτέλεσμα της τελικής δοκιμασίας ιστικής διασταύρωσης ή cross-match. Και τέταρτον, όλα τα παραπάνω είναι λάθος. Της μεταμόσχευσης και συγκεκριμένα για ποια αντιγόνα και αντισώματα μας ενδιαφέρουν στη μεταμόσχευση νεφρού, πώς αυτά αναγνωρίζονται από το ανοσολογικό σύστημα του λήπτη και πώς απαντάει σε αυτά, ποιοι είναι οι σημαντικότεροι ανοσολογικοί μηχανισμοί απόρριψης του μοσχεύματος και τέλος ποιος είναι ο ανοσολογικός έλεγχος που κάνουμε στο εργαστήριο πριν τη μεταμόσχευση σε ασθενείς και δότες, στο follow-up των μεταμοσχευμένων ασθενών και ποιες είναι οι ανοσολογικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε για την HLA τυποποίηση, την ανίχνευση των αντισωμάτων και τις δοκιμασίες ιστικής διασταύρωσης.
Η μεταμόσχευση νεφρού αποτελεί λύση ζωής για ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια. Ο δότης μπορεί να είναι ζώντας, συγγενής ή μη συγγενής ή αποβιώσαντας. Ανάλογα με την προέλευση του μοσχεύματος, μπορεί αυτό να είναι συγγενικό ή ισογενές μόσχευμα όταν προέρχεται από δότη ίδιου είδους γενετικά πανομοιότυπο με το λήπτη, π.χ. μεταξύ μονοζυγωτικών διδύμων, αλλογενές όταν προέρχεται από δότη του ίδιου είδους αλλά γενετικά μη ταυτόσιμο με το λήπτη και ξενογενές όταν προέρχεται από δότη άλλου είδους. Έτσι λοιπόν τα είδη της μεταμόσχευσης μπορεί να είναι συγγενική, να είναι άλλο μεταμόσχευση, ξένο μεταμόσχευση. Υπάρχει και η αυτόλογη μεταμόσχευση, η οποία δεν αφορά όμως μεταμόσχευση νεφρού, στην οποία παίρνουμε το μόσχευμα από τον ίδιο τον λήπτη και το τοποθετούμε στον ίδιο, για παράδειγμα στην αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού των οστών. Η πρώτη επιτυχής μεταμόσχευση νεφρού στον άνθρωπο έγινε το 1954 στη Βοστόνη από τον Μάρεϊ, και αν και από τότε έχουν περάσει πολλά χρόνια και έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος τόσο στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων, στον τρόπο που συντηρούνται τα μοσχεύματα, στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία, αλλά και στον τρόπο που εμείς στα εργαστήρια ελέγχουμε τους ασθενείς, η οξία, αλλά κυρίως η χρόνια απόρριψη, παραμένουν πρόβλημα στην επιβίωση των μοσχευμάτων. Και τι είναι η απόρριψη? Είναι το αποτέλεσμα της αναγνώρισης και απάντησης στα ξένα αντιγόνα του μοσχεύματος, δηλαδή της άλλου αναγνώρισης και άλλου απάντησης, που τελικά θα οδηγήσει σε φλεγμονή και ιστική βλάβη του μοσχεύματος. Στους μηχανισμούς απόρριψης συμμετέχουν μηχανισμοί της φυσικής και της ειδικής ανοσίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί τους ίδιους μηχανισμούς που χρησιμοποιεί για να αντιμετωπίσει τα παθογόνα. Με τη φυσική ανοσία, στην οποία συμμετέχουν διάφορα κύτταρα, όπως είναι κοκκιοκύτταρα, το σύστημα του συμπληρώματος, NK κύτταρα, μακροφάγα, δενδρυτικά μαστοκύτταρα, είναι ένας πρώιμος μηχανισμός ισχυρός άμυνας και δεν έχει ανοσολογική μνήμη και θα καταλήξει τελικά σε φλεγμονή του μοσχεύματος. Η φυσική ανοσία είναι αυτή που θα καθοδηγήσει τις μετέπειτα την ειδική ανοσία. Η ειδική ανοσία επιτελείται από αλλοδραστικά ταφ και β' λεμφοκύτταρα, είναι εξειδικευμένη και έχει ανοσολογική μνήμη. Μεταξύ φυσικής και ειδικής ανοσίας υπάρχει μία μόνιμη αμφίδρομη σχέση, όπως θα δούμε και παρακάτω. Τα αντιγόνα που μας ενδιαφέρουν στη μεταμόσχευση νεφρού, καταρχήν είναι τα μείζωνα συστήματα ιστοσυμβατότητας, τα οποία είναι τα ΜΠΟ αντιγόνα των ομάδων αίματος και το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, το οποίο για τον άνθρωπο είναι το HLA. Στους μηχανισμούς απόρριψης εμπλέκονται και non-HLA αντιγόνα, έναντι των οποίων σχηματίζονται αντισώματα, όπως είναι τα MIC-A και τα MIC-B, διάφορα αυτοαντισώματα, όπως αυτά της βιμεντίνης, του υποδοχέα 1, της αγκιοτενσίνης 2, του κολαγόνου, διάφορα άλλα ενδοθυλιακά αντιγόνα, τα οποία χαρακτηρίζονται με το μοριακό τους βάρος. Από αυτά θα σας μιλήσω για τα HLA, γιατί αυτά είναι που ελέγχουμε εμείς στη ρουτίνα μας, τα οποία διακρίνονται σε HLA τάξης 1, που είναι τα A, B, C και εκφράζονται σε όλα τα εμπειρινα κύτταρά μας, και τα τάξης 2, τα οποία είναι τα DR, DQ και DPs και εκφράζονται στα αντιγονοπαρουσιαστικά κύτταρα, όπως είναι τα δενδρυτικά, τα β' λεμφοκύτταρα, τα μονοκύτταρα και κάποια άλλα ενδοθυλιακά και επιθυλιακά κύτταρα. Η δομή τους για το τάξης 1 μόριο είναι αυτή εδώ, έχει μία α λυσίδα και τη β2 μικροσφαιρίνη, το τάξης 2 μόριο έχει μία α και μία β αλυσίδα. Και στα δύο μόρια σχηματίζεται μία θήκη, η σχισμοειδής θήκη, είναι εκεί που προσδένεται το αντιγονικό πεπτίδιο και θα το παρουσιάσουν στα αντιγονοειδικά ταφ λεμφοκύτταρα. Και συγκεκριμένα τα HLA τάξης 1 στα CD8 και τα τάξης 2 στα CD4 ταφ λεμφοκύτταρα. Εκτός από το ρόλο του στην αντιγονοπαρουσίαση, τα HLA αντιγόνα είναι σημαντικά, γιατί έναντι αυτών σχηματίζονται αντισώματα, τα οποία αποτελούν εμπόδιο για μια επιτυχή μεταμόσχευση και μπορεί να είναι καταστροφικά για το μόσχευμα. Πώς ευαισθητοποιείται κάποιος στα HLA? Μετά από μεταγγίσεις
κοίησης ή αποβολές οι γυναίκες, μετά από απόρριψη προηγούμενου μοσχεύματος, μετά από φλεβικά ή αρτηριακά λομοσχεύματα, αλλά και μετά από λοιμώξεις, τραυματισμούς ή εμβολιασμούς. Ένα απλό γεγονός ευαισθητοποίησης αρκεί για να οδηγήσει στην παραγωγή πολλών ειδικοτήτων αντισωμάτων. Και έτσι λοιπόν, αν αυτός ο λήπτης που έχει αυτό το φαινότυπο χάσει μόσχευμα από το δότη που έχει το α2 και β7 σύμβατο HLA αντιγόνο, τότε δεν θα αποκτήσει αντισώματα μόνο έναντι αυτών, αλλά έναντι πολλών περισσότερων HLA μορίων, καθώς αναγνωρίζονται κοινοί επίτοποι μεταξύ αυτών. Πάμε να δούμε τώρα πώς αυτά τα αντιγόνα αναγνωρίζονται από το ανοσολογικό σύστημα του λήπτη. Έχουν περιγραφεί τρεις οδοί αλλοαναγνώρισης, η άμεση, η έμεση και η μη άμεση. Κατά την άμεση οδό αλλοαναγνώρισης, στο μόσχευμα κυκλοφορούν κύτταρα του δότη, δενδρυτικά κύτταρα, τα οποία στην επιφάνειά τους εκφράζουν HLA αντιγόνα τάξης 1 και τάξης 2. Αυτά μέσω της κυκλοφορίας θα περάσουν στους επιχώριους λεμφαδένες του λήπτη, εκεί θα συναντήσουν τα ταφ λεμφοκύτταρα του λήπτη και ο υποδοχέας τους, ο TCR υποδοχέας, θα αναγνωρίσει απευθείας το άθικτο ακέραιο HLA μόριο στην επιφάνεια των δενδρυτικών κυττάρων του δότη. Αντίθετα, στην έμεση οδό αντιγονοπαρουσίασης, αυτή τη φορά δενδρυτικά κύτταρα του λήπτη, τα οποία εκφράζουν HLA τάξης 1 και 2 μόρια του λήπτη, περνάνε μέσω της κυκλοφορίας στο μόσχευμα, εκεί συναντούν τα ασύμβατα αντιγόνα του μοσχεύματος, τα φαγοκυταρώνουν, τα επεξεργάζονται και πεπτίδια από αυτά τα παρουσιάζουν στη θήκη τους, μέσω της κυκλοφορίας γυρνάνε πάλι στο λεμφαδένα και τα παρουσιάζουν στο ταφ λεμφοκύτταρο του λήπτη. Στην ημιάμεση οδό αλλοαναγνώρισης, εδώ τα δενδρυτικά κύτταρα του λήπτη, μέσω επαφής ή με εξωσώματα, αποκτούν ακέραια άθικτα μόρια του δότη και τα παρουσιάζουν με άμεσο τρόπο στα ταφ λεμφοκύτταρα. Αυτό είναι και το πρώτο σήμα για την ενεργοποίηση του ταφ λεμφοκυττάρου, δηλαδή η αναγνώριση του HLA μορίου ή πεπτιδίου αυτού από τον TCR υποδοχέα του ταφ λεμφοκυττάρου. Δεν αρκεί όμως αυτό για να ενεργοποιηθεί το ταφ λεμφοκύτταρο, χρειάζεται να δοθεί και ένα δεύτερο σήμα με την αναγνώριση του CD28 με το συνδεγερτικό μόριο CD80 από το αντιγονοπαρουσιαστικό κύτταρο και επίσης υπάρχουν και διάφορα άλλα συνδιαγερτικά μόρια, κάποια από αυτά επάγουν την ενεργοποίηση, κάποια άλλα είναι ανασταλτικά. Αφού λοιπόν έχει δοθεί το πρώτο και το δεύτερο σήμα για την ενεργοποίηση του ταφ λεμφοκυττάρου, τότε πυροδοτούνται διάφορα βιοχημικά μονοπάτια, τα οποία θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων, που με τη σειρά τους θα ενεργοποιήσουν υποκινητές γονιδίων και θα αρχίσουν να παράγονται διάφορα μόρια και κυταροκίνες. Μία από αυτές τις κυταροκίνες είναι η Ιντερλευκίνη 2, η οποία είναι σημαντική γιατί είναι ο αυξητικός παράγοντας των ταφ λεμφοκυττάρων. Δίνεται έτσι το τρίτο σήμα για την ενεργοποίηση του ταφ λεμφοκυττάρου και θα ξεκινήσει ο κυταρικός κύκλος και θα αρχίσουν να παράγονται πολλά λεμφοκύτταρα, θα έχουμε κλονική επέκταση και θα έχουμε παραγωγή ειδικών για το αντιγόνο που προκάλεσε την ενεργοποίηση του ταφ λεμφοκυττάρων ειδικών κυττάρων. Και πριν προχωρήσω να σας πω για την διαφοροποίηση των κυττάρων, θα κάνω εδώ μια παρένθεση και να σας πω ότι σε όλα αυτά τα σήματα της ενεργοποίησης του ταφ λεμφοκυττάρου, στα τρία σήματα, αλλά και σε ένσημα όπως είναι η καλσινευρίνη, στον υποδοχέα της Ιντερλευκίνης 2, στον κυταρικό κύκλο και στα συνδιαγερτικά μόρια, μπορούμε να παρέμβουμε θεραπευτικά και να αναστείλουμε την περαιτέρω ενεργοποίηση του ταφ λεμφοκυττάρου. Περισσότερα θα σας πει η κυρία Μαρινάκη για την ανοσοκαταστολή. Συνεχίζουμε να δούμε τι κύτταρα μπορούν να παραχθούν. Εδώ φαίνονται κάποια από τα σημαντικότερα. Το CD4 κύτταρο θα ενεργοποιηθεί ανάλογα με το τι κυταροκίνες θα έχουν παραχθεί και τι μεταγραφικοί παράγοντες. Μπορούμε να έχουμε ένα πληθυσμό ταφ helper 1 λεμφοκυττάρων που παράγουν ιντερφερόνι, ταφ helper 2, ταφ helper 17, ταφ ρυθμιστικά, ταφ κύτταρα μνήμης. Το CD8 κύτταρο θα διαφοροποιηθεί σε κυταροτοξικά
TAF λεμφοκύτταρα. Το β λεμφοκύτταρο με τη βοήθεια του CD4 κυττάρου θα διαφοροποιηθεί σε πλασματοκύτταρο και θα παράγει ειδικά για το αντιγόνο που προκάλεσε την ενεργοποίησή του αντισώματα. Και πάμε να δούμε πώς αυτά τα κύτταρα δρούν. Αν έχουμε τα ΦΧΕΛΠΕΡ1 κύτταρα τα οποία παράγουν ιντερφερόνι, αυτά θα ενεργοποιήσουν τα μακροφάγα. Τα μακροφάγα με τη σειρά τους θα εκρίνουν διάφορες ουσίες καταστροφικές για τους ιστούς, όπως είναι λυτικά ένζυμα, κυταροκίνες, θα επάγουν τον πολλαπλασιασμό των λίων μυϊκών ινών και τελικά θα προκαλέσουν στένωση των αγγείων και εμφάνιση αρτηριοσκλήρυνσης. Είναι μία μορφή χρόνιας επιβραδυνόμενου τύπου υπερευαισθησίας. Τα κυταροτοξικά κύτταρα, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι CD8, αλλά υπάρχουν και CD4, αναγνωρίζουν αντίστοιχα κύτταρα του μοσχεύματος, τα οποία εκφράζουν τάξης 1 και τάξης 2 αντίστοιχα HLA αντιγόνα και τα καταστρέφουν ανοίγοντας είτε πόρους στην επιφάνεια των κυττάρων αυτών με τις περφορίνες και μετά με τα γρανένζυμα προκαλούν απόπτωση των κυττάρων αυτών. Επίσης υπάρχει και ένας δεύτερος μηχανισμός μέσω επαφής φάσφας λίγκαν υποδοχέων που πάλι επάγει τον αποπτωτικό μηχανισμό, την απόπτωση των κυττάρων αυτών. Το β' λεμφοκύτταρο, αφού θα διαφοροποιηθεί σε πλασματοκύτταρο και θα παράγει αντισώματα, τα αντισώματα είτε συνδέουν το συμπλήρωμα και άρα ενεργοποιείται ο καταράκτης του συμπληρώματος, ο οποίος θα οδηγήσει στο σύμπλεγμα προσβολής της μεμβράνης, θα δημιουργήσει πόρους στην επιφάνεια των κυττάρων που εκφράζουν το αντίστοιχο HLA και θα το καταστρέψει. Ένας δεύτερος μηχανισμός είναι ότι αναγνωρίζεται από κύτταρα, όπως είναι NK, μακροφάγα, ουδετερόφυλλα, τα οποία έχουν Fc υποδοχής για τα αντισώματα και τα καταστρέφουν μέσω της αντισώματο εξαρτώμενης κυταροτοξικότητας. Πάμε να δούμε αυτά πώς μεταφράζονται στην κλινική πράξη. Η απόρριψη σύμφωνα με την κλασική ταξινόμηση μπορεί να είναι υπεροξία, οξία ή χρόνια. Η υπεροξία απόρριψη συμβαίνει το πρώτο 24ωρο μετά την αναστόμωση των αγγείων. Οφείλεται, και το τονίζω εδώ, σε κυκλοφορούντα προσχηματισμένα αντισώματα, τα οποία στρέφονται έναντι ειδικών για το δότη αντιγόνων. Συνήθως αυτά είναι αντι-HLA ή αντι-ABO. Έχουν όμως ενοχοποιηθεί και άλλα non-HLA αντισώματα. Αυτά μπαίνουν στο μόσχευμα, συνδέονται στα αντιγόνα του ενδοθυλίου, ενεργοποιούν το συμπλήρωμα και το σύστημα της πήξης και τελικά έχουμε θρόμβωση και αγγειακή απόφραξη. Είναι μία μη αντιστρεπτή βλάβη του ενδοθυλίου και το μόσχευμα θα πρέπει να αφαιρεθεί. Αν ο τίτλος των αντισωμάτων δεν είναι τόσο υψηλός, μπορεί να εκδηλωθεί σε 3 με 5 ημέρες μετά τη μεταμόσχευση, οπότε τότε μιλάμε για επιταχυνόμενη απόρριψη. Η οξία απόρριψη συμβαίνει ημέρες ή εβδομάδες μετά τη μεταμόσχευση, μπορεί να είναι κυταρικού τύπου, να οφείλεται σε κυταροτοξικά κύτταρα, τα οποία αναφέραμε το μηχανισμό δράσης τους, τα περισσότερα είναι CD8, ή να είναι χημικού τύπου και να οφείλεται σε αντισώματα. Η χρόνια απόρριψη εξελίσσεται μήνες ή και χρόνια μετά τη μεταμόσχευση και εδώ πάλι συμμετέχουν ή τα λεμφοκύτταρα, τα οποία τελικά θα εκρίνουν κυταροκίνες και θα προκαλέσουν ίνος ή αρτηριοσκλήρυνση του μοσχεύματος ή και στην παρουσία αντισωμάτων. Και πάμε να δούμε τώρα τι κάνουμε εμείς σαν εργαστήριο. Καταρχήν, ο έλεγχος πριν τη μεταμόσχευση περιλαμβάνει την HLA τυποποίηση των υποψήφιων λιπτών και δοτών, τον έλεγχο των αντι-HLA αντισωμάτων για τους υποψήφιους λήπτες και όταν πλέον έχουμε συγκεκριμένο δότη, τότε κάνουμε τη δοκιμασία ιστικής διασταύρωσης ή cross-match. Ο έλεγχος μετά τη μεταμόσχευση έχει ως σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση ειδικών στο μόσχευμα αντι-HLA αντισωμάτων ή DSA.
Η HLA τυποποίηση μπορεί να γίνει με ορολογικές αλλά και με μοριακές μεθόδους. Στις ορολογικές μεθόδους ανοιχνεύουμε τα HLA αντιγόνα τα οποία ανοιχνεύονται στην επιφάνεια του λεμφοκυτάρου. Στις μοριακές ανοιχνεύουμε τα HLA γονίδια. Είναι πιο ακριβής μέθοδος και μπορεί να μας δώσει τυποποίηση σε επίπεδο αλληλείου. Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσιεύτηκαν στο NDT το 2014, προτείνεται η μία τυποποίηση να εκτελείται με μοριακή μέθοδο για να αποφεύγονται λάθη στην τυποποίηση των HLA. Επίσης, προτείνεται να εκτελείται εις διπλούν για την αποφυγή τεχνικών σφαλμάτων. Η ABCDR και DQ τυποποίηση είναι απαραίτητη για να εγγραφεί ένας ασθενής στο Εθνικό Μητρό του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων. Και πιο συγκεκριμένα, η HLA, AB και DR τυποποίηση είναι σημαντικό κριτήριο στην επιλογή λήπτη και δότη, αλλά και στην κατανομή των νεφρικών μοσχευμάτων σε περίπτωση που έχουμε αποβιώσαντα δότη. Όσο αφορά την μεταμόσχευση από ζώντα δότη, σαφώς επιθυμούμε τη μεγαλύτερου βαθμού συμβατότητα, αλλά τελικά υπάρχουν και άλλοι κλινικο-εργαστηριακοί παράγοντες που τελικά θα καθορίσουν ποιος είναι ο πιο κατάλληλος δότης. Στη μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη, οι ασθενείς μοριοδοτούνται για κάθε HLA κοινό ABDR αντιγόνο που έχουν με τον δότη. Και ειδικά για τους υπερευαισθητοποιημένους ασθενείς υπάρχει το κριτήριο της minimum 2 κοινών HLA αντιγόνων συμβατότητας, ένα εκ των οποίων θα πρέπει να είναι DR. Η HLA συμβατότητα είναι σημαντική στην επιβίωση του μοσχεύματος, ειδικά η DR συμβατότητα υπερτερεί της HLA A και B και έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο οξείας απόρριψης και πρώιμης απώλειας του μοσχεύματος. Η HLA τάξης 2 συμβατότητα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη de novo αντισωμάτων, δηλαδή αντισωμάτων που δεν προϋπήρχαν της μεταμόσχευσης αλλά αναπτύχθηκαν μετά, ενώ όσο περισσότερα HLA ασύμβατα αντιγόνα έχουμε, τόσες μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να ευαισθητοποιηθεί ο ασθενής μας μετά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το λαμβάνουμε υπόψη μας στις μεταμοσχεύσεις παιδιών και νέων ατόμων που ενδεχομένως θα χρειαστούν επαναμεταμόσχευση. Πολλοί ήταν αυτοί που υποστηρίζουν ότι με την πρόοδο της στην ανοσοκαταστολή, αλλά και με τη μείωση στο χρόνο ψυχρής ισχαιμίας, η HLA συμβατότητα δεν είναι πλέον σημαντική. Σε αυτή τη μελέτη που έγινε σε 136.000 μεταμοσχεύσεις από αποβιώσαντα δότη, φάνηκε ότι η HLA συμβατότητα συνεχίζει να είναι σημαντική τόσο σε μεταμοσχεύσεις που αφορούσαν το διάστημα 85 με 94, αλλά και από το 95 μέχρι το 2004, και από την ίδια ομάδα σε μια πιο πρόσφατη δημοσίευση που αφορά μεταμοσχεύσεις από το 2005 μέχρι το 2011, φαίνεται και εδώ ότι ο κίνδυνος απόρριψης αυξάνει με την αύξηση του αριθμού των HLA ασύμβατων αντιγόνων. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν τη συμβατότητα προτείνουν τη συμβατότητα για τα HLA A, B και DR όποτε είναι εφικτό, συστήνουν τη συνεκτίμηση της συμβατότητας με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την έγκβαση του ασθενούς αλλά και του μοσχεύματος, συστήνουν να δίνεται προτεραιότητα στο συνδυασμό ενός HLA ταυτόσιμου δότη και λήπτη, προτείνουν να δίνεται περισσότερο βάρος στην DR συμβατότητα, ενώ θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στη συμβατότητα στους νέους ασθενείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ευρεία ευαισθητοποίησή τους. Πάμε να δούμε τον έλεγχο των anti-HLA αντισωμάτων. Οι υποψήφιοι λήπτες, αφού εγγραφούν στο Εθνικό Μητρό, θα πρέπει να ελέγχονται ανά 3 μήνες, κατά προτίμηση με διαφορετικές μεθόδους, έτσι ώστε να μπορούμε να καθορίσουμε ποιο είναι το ποσοστό της ευαισθητοποίησής τους, ποια είναι η τάξη των αντισωμάτων που ανοιχνεύουμε, είναι IgG, είναι IgM, και ποια είναι η ειδικότητά τους. Επίσης, ανεξάρτητα με το πότε είχαν ελεγχθεί, θα πρέπει να ελέγχονται μετά από κάθε νέο γεγονός ευαισθητοποίησης, 2 με 4 εβδομάδες μετά.
Απαραίτητες πληροφορίες που θέλουμε στο εργαστήριο να μας στέλνετε είναι ποιο είναι το ιστορικό ευαισθητοποίησης του κάθε ασθενή, αλλά και αν έχει λάβει φάρμακα, κυρίως μονοκλονικά αντισώματα, τα οποία παρεμβάλλονται στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε και θα μας δώσουν ψευδή θετικά αποτελέσματα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για την ανίχνευση των αντι-HLA αντισωμάτων χωρίζονται σε δύο ομάδες. Είναι αυτές οι οποίες ανιχνεύουμε αντισώματα έναντι HLA αντιγόνων τα οποία βρίσκονται στην επιφάνεια λεμφοκυττάρου, όπως είναι η CDC μέθοδος και η κυταρομετρία ροής, και η στερεάς φάσης μέθοδοι, όπου εδώ τα HLA βρίσκονται είτε σε μία πλάκα πάνω προσκολλημένα στην ELISA, είτε πάνω σε ένα σφαιρίδιο στο Luminex. Από αυτές τις μεθόδους, τα περισσότερα εργαστήρια χρησιμοποιούμε τη CDC και το Luminex, η οποία είναι και η πιο ευαίσθητη μέθοδος που έχουμε. Η CDC μέθοδος βασίζεται στο ότι έχουμε ένα πάνελ γνωστών ΤΑΦ και Β κυττάρων, έχουμε κάποιες πλάκες δηλαδή, συνήθως είναι του εμπορίου, που σε κάθε πηγαδάκι της πλάκας υπάρχουν γνωστού φαινότυπου κύτταρα. Εκεί βάζουμε τον ορό του λήπτη μας, γίνεται σύνδεση αντιγόνου αντισώματος και μετά είτε βάζουμε απευθείας το συμπλήρωμα, είτε προσθέτουμε κάπα σφαιρίνη, η οποία συνδέεται και στα συνδέοντα και στα μη συνδέοντα το συμπλήρωμα αντισώματα, άρα αυξάνουμε λίγο την ευαισθησία της μεθόδου μας, και εκεί που υπάρχει αντίσωμα ενεργοποιείται ο καταράκτης του συμπληρώματος, που τελικά θα καταλήξει στο σχηματισμό τελικού σύμπλοκου προσβολής της μεμβράνης και θα δημιουργήσει πόρους στην επιφάνεια του λεμφοκυττάρου. Αυτό με μία χρωστική το βλέπουμε στο μικροσκόπιο. Και έτσι λοιπόν έχουμε με πράσινο τα λεμφοκύτταρα τα οποία είναι αρνητικά, δεν έχει μπει χρωστική μέσα σε αυτά, και κόκκινα αυτά που έχουν νεκρωθεί. Το ποσοστό της ευαισθητοποίησης εκφράζεται σαν ποσοστό PRAs, το οποίο πρακτικά τι είναι? Είναι το ποσοστό των πιθανών δοτών σε ένα τυχαίο δείγμα πληθυσμού, των οποίων τα κύτταρα θα αντιδράσουν θετικά με τον ορό του ασθενή μας. Και έτσι λοιπόν, σε αυτό το πάνελ των 50 κυττάρων έχουμε 4 αρνητικές αντιδράσεις, 46 θετικές στις 50, ίσον ένα ποσοστό 92%. Με βάση αυτό το ποσοστό, οι ασθενείς χωρίζονται στους αρνητικούς ή μη ευαισθητοποιημένους όταν έχουν ποσοστό κάτω από 5%, ευαισθητοποιημένοι όταν έχουν 5 με 70% και υπερευαισθητοποιημένοι όταν το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 70%. Για τους υπερευαισθητοποιημένους ασθενείς, οι οποίοι έχουν λιγότερες πιθανότητες λόγω των αντισωμάτων που έχουν να βρουν κατάλληλο δότη για αυτούς, υπάρχουν ειδικά προγράμματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αυξήσουμε τις πιθανότητες μεταμόσχευσής τους, και επίσης είναι σε λίστα προτεραιότητας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων. Εδώ είναι πολύ σημαντικό ότι ένα υψηλό ποσοστό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο λήπτης μας έχει και ειδικά για το συγκεκριμένο δότη αντισώματα. Συνεχίζουμε με την τεχνολογία Luminex, που σας είπα ότι είναι και η πιο ευαίσθητη που χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο για την ανίχνευση των αντισωμάτων. Εδώ το HLA βρίσκεται πάνω, προσκολλημένο πάνω σε σφαιρίδια. Εποάζουμε τον ορό του ασθενή μας με τα σφαιρίδια, οπότε γίνεται σύνδεση αντιγόνου αντισώματος, και με ένα δεύτερο αντιαντίσωμα, συνήθως IgG, σημασμένο με ένα φθοριόχρωμα, το ανιχνεύουμε στο Luminex, όπου τα σφαιρίδια περνάνε από μία ακτίνα λέιζερ, εκεί διακρίνεται ποιο σφαιρίδιο έχει περάσει και ποια είναι η μέση ένταση φθορισμού, το MFI, του αντιγόνου που έχει, του αντισώματος που έχει πάνω του. Υπάρχουν διάφορα πάνελ σφαιριδίων που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τέτοια είναι μπορούμε να κάνουμε ένα screening, να πούμε αν έχουμε ή δεν έχουμε αντι-HLA ή αντι-MK αντισώματα. Πάνελ φαινοτύπου όπου μπορούμε να δώσουμε ένα ποσοστό PRAs, και τα πιο ευαίσθητα που χρησιμοποιούμε είναι τα single antigens, όπου το σφαιρίδιο πάνω έχει μόνο ένα συγκεκριμένο HLA ή MK αντιγόνο, οπότε με μεγάλη ακρίβεια και ευαισθησία μας δίνει ακριβώς ποιο είναι αυτό.
Μία παραλλαγή της μεθόδου μας είναι το SEO1Q, το οποίο θα σας πω αργότερα στο follow-up ότι φαίνεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Εδώ, αντί να βάλουμε το αντί-IGG, αντί-αντίσωμα, βάζουμε αντί-σε-ένα-Q, αντίσωμα, το οποίο ανοιχνεύει μόνο τα αντισώματα που συνδέουν το συμπλήρωμα. Η μεθοδολογία Luminex είναι πολύ ευαίσθητη, μπορεί να ανοιχνεύσει πολύ περισσότερες ειδικότητες από ό,τι η CDC και σε χαμηλότερο τίτλο. Και το ερώτημα εδώ που γεννάται είναι τελικά σημαντικά όλα αυτά τα αντισώματα που ανοιχνεύουμε. Η απάντηση είναι ότι αποτελούν παράγοντα κινδύνου και δεν αποτελούν πάντοτε αντένδειξη για μεταμόσχευση, όπως θα δούμε και παρακάτω. Το ανοσολογικό ρίσκο λόγω προσχηματισμένων αντισωμάτων κυμαίνεται από πάρα πολύ ψηλό όταν τα αντισώματα ανοιχνεύονται με τη CDC μέθοδο, ενώ πέφτει με τις άλλες μεθόδους και με τα single antigens το νοσολογικό ρίσκο είναι χαμηλό. Μιλήσαμε λοιπόν για την τυποποίηση, για τον έλεγχο των anti-HLA αντισωμάτων που πρέπει να κάνουμε στους ασθενείς μας και φτάνουμε στο cross-match. Έχουμε τώρα συγκεκριμένο δότη, ζώντα ή αποβιώσαντα. Και κάνουμε το cross-match, το οποίο τι είναι, η ανίχνευση, ανιχνεύει την παρουσία στον ορό του λήπτη προσχηματισμένων αντισωμάτων έναντι του συγκεκριμένου δότη που έχουμε. Είναι το ετερόλογο cross-match αυτό. Αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε αυτοαντισώματα, κάνουμε αυτόλογο cross-match. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, η CDC, κυταρομετρία ροής, Luminex ELISA, το XM1 ανοιχνεύει και αντιενδοθυλιακά αντισώματα. Από αυτά στη ρουτίνα μας κάνουμε το CDC και το κυταρομετρικό cross-match και γι' αυτά θα σας μιλήσω παρακάτω. Το CDC είναι πολύ σημαντικό γιατί προλαμβάνει την υπεροξία απόρριψη και έχει καθιερωθεί να γίνεται πάντοτε πριν τη μεταμόσχευση. Εδώ η αρχή της μεθόδου είναι η ίδια με την ανίχνευση των anti-HLA αντισωμάτων, με τη διαφορά ότι εδώ έχουμε μία πλάκα τερασάκι, η οποία τα πηγαδάκια είναι κενά και εδώ βάζουμε τα κύτταρα του συγκεκριμένου δότη μας. Αν ο δότης είναι ζώντας, παίρνουμε λεμφοκύτταρα από το περιφερικό αίμα. Αν είναι αποβιώσαντας, συνήθως απομονώνουμε λεμφοκύτταρα από το σπλήνα και το λεμφαδένα. Με μία διαφορετική χρωστική, τα ζωντανά κύτταρα φαίνονται, τα λεμφοκύτταρα εδώ μικρά και στρογγυλά, και εδώ είναι τα κύτταρα που έχουν νεκρωθεί και έχει μπει μέσα η χρωστική. Το κυταρομετρικό cross-match, έχουμε πάλι κύτταρα του δότη, ορό του λήπτη, γίνεται σύνδεση αντιγόνου αντισώματος, έχουμε ένα δείκτη για τα TAF λεμφοκύτταρα, ένα δείκτη για τα β' λεμφοκύτταρα και πάμε με ένα αντιαντίσωμα σημασμένο με ένα φθοριόχρωμα και το βλέπουμε στο κυταρόμετρο. Ανοιχνεύει με μεγάλη ευαισθησία τάξης 1 και τάξης 2, συνδέοντα και μη συνδέοντα το συμπλήρωμα αντισώματα και είναι δοκιμασία ιδιαίτερα σημαντική για την εκτίμηση του ανοσολογικού ρίσκου σε ευαισθητοποιημένους και κυρίως σε υπερευαισθητοποιημένους ασθενείς. Η αξιολόγηση των cross-matches γίνεται πάντοτε μαζί με τον έλεγχο των anti-HLA αντισωμάτων. Και αν έχουμε CDC cross-match, αν έχουμε CDC cross-match θετικό και παρουσία σε πρόσφατο ορό HLA ειδικών στο δότη αντισωμάτων, τότε το ανοσολογικό ρίσκο είναι πάρα πολύ υψηλό και είναι αντένδειξη μεταμόσχευση. Εάν έχουμε αντισώματα και το CDC cross-match είναι αρνητικό, ενώ έχουμε κυταρομετρικό cross-match θετικό, τότε αποτελεί σχετική αντένδειξη για μεταμόσχευση. Υπάρχουν κάποια κέντρα που προχωρούν με τέτοιες μεταμοσχεύσεις. Εάν τα cross-matches CDC και flow είναι αρνητικά, ενώ έχουμε αντισώματα, τότε το ρίσκο είναι χαμηλό. Δεν θα πρέπει βέβαια να ξεχνάμε ότι ένα λεμφοκύτταρο δεν είναι νεφρός και η μέθοδη που χρησιμοποιούμε εμείς στο εργαστήριο in vitro βασίζονται στην ανίχνευση αντιγόνων πάνω στο λεμφοκύτταρο, ενώ τελικά το τι θα γίνει in vivo μέσα στο νεφρό μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικό, καθώς εκφράζονται και άλλα αντιγόνα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε πάνω στα λεμφοκύτταρα. Τελειώσαμε με τον προμεταμοσχευτικό έλεγχο και συνεχίζουμε με το follow-up των μεταμοσχευμένων ασθενών.
Εδώ είναι δύο τα ερωτήματα. Ποια μέθοδο ανίχνευσης αντισωμάτων να χρησιμοποιήσουμε και κάθε πότε να ελέγχουμε τους ασθενείς μας. Απαραίτητες πληροφορίες και εδώ για το εργαστήριο είναι να γνωρίζουμε τι φάρμακα έχει λάβει ο ασθενής από τη στιγμή της μεταμόσχευσης. Πολλά από αυτά παρεμβαίνουν στις μεθόδους μας. Επίσης, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε αν έχει αλλάξει η ανοσοκαταστολή, αν υπάρχει υποψία μη συμμόρφωσης του ασθενή στην ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ποια είναι η νεφρική λειτουργία, αν έχουμε αλλαγή από την baseline κρεατινίνη του ασθενή, αλλά και αν έχει προκύψει κάποιο νέο γεγονός ευαισθητοποίησης. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι το Luminex, γιατί είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος, αλλά τώρα τα τελευταία χρόνια, μετά τη δημοσίευση στο New England το 2013, φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να ελέγχουμε τους ασθενείς και για τα συνδέοντα το συμπλήρωμα, για το C1Q, ειδικά στο δότη αντισώματα. Σύμφωνα με αυτή την δημοσίευση, φάνηκε ότι οι ασθενείς που έχουν αντισώματα σαφώς έχουν χαμηλότερη επιβίωση του μοσχεύματος από τους ασθενείς που δεν έχουν ειδικά στο δότη αντισώματα. Αν πάμε όμως να δούμε τους ασθενείς αυτούς που έχουν DSA, πόσοι από αυτούς έχουν C1Q θετικά ή αρνητικά, βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν DSA και είναι C1Q θετικά έχουν πολύ χειρότερη επιβίωση του μοσχεύματος. Επίσης έχουν πιο πολλές παθολογοανατομικές βλάβες και υψηλότερο ρίσκο μεσολαβούμενης από αντισώματα απόρριψης και τελικά απώλειας του μοσχεύματος. Ο έλεγχος τώρα τον πρώτο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση, σύμφωνα με κάποια guidelines που δημοσιεύτηκαν το 2013 από την The Transplantation Society, οι ασθενείς που είναι χαμηλού ανοσολογικού κινδύνου, δηλαδή αυτοί που είναι αρνητικοί και είναι πρώτη μεταμόσχευση, συστήνεται να ελέγχονται στους 3 με 12 μήνες μετά τη μεταμόσχευση. Οι ενδιάμεσο κινδύνου ασθενείς είναι αυτοί που είχαν αντισώματα κάποια στιγμή σε ιστορικό ορό, αλλά σε πρόσφατο είναι αρνητικοί, συστήνεται να ελέγχονται τον πρώτο μήνα, ενώ για τους υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου, τους ασθενείς δηλαδή που έχουν αντισώματα, έχουν κροσμάτς θετικό και έχουν κάνει επευαισθητοποίηση, συστήνεται να γίνεται έλεγχος για DSA τους πρώτους 3 μήνες και παράλληλα να γίνεται και βιοψία πρωτοκόλλου. Αν το screening για DSA για όλες τις ομάδες είναι αρνητικό και δεν έχουμε κάποιο κλινικό γεγονός, τότε δεν χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έλεγχος τον πρώτο χρόνο. Εάν προκύψει κάποιο κλινικό συμβάν, όπως αλλαγή στην ανοσοκαταστολή, υποψία μη συμμόρφωσης, δυσλειτουργία του μοσχεύματος, αλλαγή μεταμοσχευτικού κέντρου ή κάποιο φλεγμονώδες γεγονός, τότε θα πρέπει να ξαναγίνει έλεγχος. Αν ο έλεγχος για DSA είναι θετικός, τότε θα πρέπει να γίνει βιοψία. Η βιοψία, αν είναι θετική, τότε συστήνουν θεραπεία. Εάν είναι αρνητική για την ομάδα χαμηλού και ενδιάμεσου κινδύνου, δεν θα γίνει μείωση της ανοσοκαταστολής, ενώ για τις δύο επόμενες ομάδες, αν έχουμε και μεγάλη αύξηση στα DSA, τότε προτείνουν πάλι θεραπεία. Από το δεύτερο χρόνο μετά τη μεταμόσχευση, για όλες τις ομάδες κινδύνου, θεωρούν ότι δεν είναι cost effective να γίνεται screening για DSA και απλά θα πρέπει να γίνεται φύλαξη ενός ορού. Εάν όμως προκύψει κάποιο κλινικό γεγονός, τότε θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για DSA και αν ο έλεγχος αυτός είναι θετικός, να γίνει βιοψία και ανάλογα θα πρέπει να κριθεί αν θα λάβει ή όχι θεραπεία ο ασθενής. Τελειώνοντας λοιπόν, ο ρόλος του εργαστηρίου στη μεταμόσχευση νεφρού είναι σημαντικός. Στον προμεταμοσχευτικό έλεγχο λήπτη και δότη και στην ανίχνευση της προευαισθητοποίησης του λήπτη για την εκτίμηση του ανοσολογικού του κινδύνου τη στιγμή της μεταμόσχευσης, αλλά και στην έγκαιρη διαπίστωση της έναρξης της διαδικασίας της απόρριψης μετά τη μεταμόσχευση. Για το λόγο αυτό, ο τακτικός έλεγχος των υποψήφιων λειπτών είναι απαραίτητος και η συνεργασία του εργαστηρίου με τους γιατρούς τόσο των μονάδων τεχνητού νεφρού, αλλά και μεταμόσχευσης, είναι αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση.
Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συνεργάτες μου από το Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, που παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε ελλείψεις σε έμψυχο και άψυχο υλικό, έχουμε ένα υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών στους ασθενείς μας. Ένα θερμό ευχαριστώ εσάς τους γιατρούς και το προσωπικό των μονάδων τεχνητού νεφρού, που μας αποστέλλετε τακτικά δείγματα στους ασθενείς της λίστας μας. Και τέλος, τις τρεις μονάδες μεταμόσχευσης νεφρού που συνεργάζονται με το Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας, του Λαϊκού Νοσοκομείου, του Ρίου Πατρών και των Ιωαννίνων, για την άψογη συνεργασία τους. Και ευχαριστώ πολύ και εσάς για την προσοχή σας. Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα HLA αντιγόνα? Πρώτον, διακρίνονται σε HLA τάξης 1 και 2 και τυποποιούνται με ορολογική και μοριακή τεχνική. Δεύτερον, παρουσιάζουν πρωτεϊνικά πεπτίδια στα ταφ λεμφοκύτταρα και συγκεκριμένα τα HLA τάξης 1 στα CD8 και τα HLA τάξης 2 στα CD4 ταφ λεμφοκύτταρα. Τρίτον, είναι απαραίτητα για την κατανομή των νεφρικών μοσχευμάτων. Τέταρτον, όλα τα παραπάνω είναι σωστά. Πολύ σωστά απαντήθηκε. Οι υπερευαισθητοποιημένοι υποψήφοι λήπτες νεφρικού μοσχεύματος, που έχουν PRAs δηλαδή πάνω από 70%, πρώτον, έχουν αντένδειξη για μεταμόσχευση, γιατί έχουν αυξημένο κίνδυνο για υπεροξία απόρριψη. Δεύτερον, το υψηλό ποσοστό PRAs δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχουν και ειδικά στοδότη αντισώματα. Τρίτον, μπορούν να μεταμοσχευθούν μόνο από HLA ταυτόσιμο δότη. Τέταρτον, δεν έχουν καμία πιθανότητα να βρουν συμβατό δότη. Εδώ η σωστή απάντηση είναι πολύ σωστά η δεύτερη. Η πρώτη, είπαμε ότι η υπεροξία απόρριψη οφείλεται σε προσχηματισμένα έναντι του μοσχεύματος αντισώματα. Υπερευαισθητοποιημένη δεν σημαίνει ότι επειδή έχουν πολλά αντισώματα έχουν και ειδικότητα στο συγκεκριμένο δότη. Επίσης, μπορούν να μεταμοσχευτούν από HLA ταυτόσιμο δότη, αλλά όχι μόνο από HLA ταυτόσιμο δότη. Και έχουν χαμηλότερες πιθανότητες, δεν έχουν καμία. Συνεχίζουμε. Τι από τα παρακάτω ισχύει για την HLA συμβατότητα του υποψήφιου λήπτη και δότη? Πρώτον, προτείνεται η συμβατότητα για τα HLA A, B και DR όποτε είναι εφικτό. Δεύτερον, συστήνεται η συνεκτίμηση της HLA συμβατότητας με άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν την έκβαση του ασθενούς αλλά και του μοσχεύματος. Τρίτον, η HLA-DR συμβατότητα δεν έχει σημασία στη μεταμόσχευση νεφρού. Και τέταρτον, το 1 και 2 είναι σωστά. Εδώ πολύ σωστά απαντήθηκε, αφορούν τα guidelines, ισχύουν τα δύο πρώτα. Τα ειδικά στοδότη αντι-HLA τύπου IgG αντισώματα, τα οποία ανιχνεύονται με την τεχνολογία Luminex Single Antigen Beads, πρώτον, αποτελούν απόλυτη αντένδειξη για μεταμόσχευση. Δεύτερον, είναι προστατευτικά για το μόσχευμα. Τρίτον, είναι παράγοντας κινδύνου και συνεκτιμώνται με το αποτέλεσμα της τελικής δοκιμασίας συστικής διασταύρωσης. Τέταρτον, όλα τα παραπάνω είναι λάθος.
Πολύ σωστά. Η σωστή απάντηση είναι η τρίτη. Είπαμε ότι τα αντισώματα, το ανοσολογικό ρίσκο όταν τα αντισώματα ανοιχνεύονται με την τεχνολογία Luminex είναι χαμηλού ανοσολογικού ρίσκου. Υψηλού ανοσολογικού ρίσκου και απόλυτη αντένδειξη για μεταμόσχευση είναι όταν ανοιχνεύονται με τη CDC μέθοδο. Σαφώς δεν είναι προστατευτικά για το μόσχευμα, οπότε τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βιτωράκη. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική η πληρότητα του θέματος και η ευκρίνεια με την οποία τα παρουσίασε, γιατί πάντα έχουμε δυσκολία στην κατανόηση της ανοσολογίας, αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ευκρινής. Έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε? Υπάρχει κάτι? Εάν έχετε έναν υποψήφιο λήπτη ηλικίας 55 ετών που έχει τον αδελφό του για υποψήφιο δότη, όχι τον αδελφό του, ένα φίλο του μάλλον, υποψήφιο δότη, ο οποίος είναι επανεμφερής ηλικίας, λίγο μεγαλύτερος, 60-65 ετών, και δεν έχουν κανένα κοινό αντιγόνο. Ο υποψήφιος λήπτης δεν έχει προσχηματισμένα αντισώματα. Θα προτιμήσετε να κάνετε αυτή τη μεταμόσχευση ή θα προτιμήσετε να τον βάλετε στο μητρό αναμονής και να κοιτάξετε να πάρει ένα μόσχευμα με καλύτερη ιστοσυμβατότητα? Μισό λεπτό, εσείς τι λέτε? Ποιοι ψηφίζουν ότι θα είναι προτιμότερο να πάρει από το ζώντα δότη και να μην περιμένει, που δεν έχει κανένα αντίσωμα? Μάλιστα. Και ποιοι ότι να περιμένει να πάρει ένα μόσχευμα με καλύτερη συμβατότητα? Οι υπόλοιποι λευκό, ό,τι κάνουν και στη Βουλή. Δεν υπάρχει λευκό. Αυτό είναι μια ανοησία της Βουλής. Εσείς έχετε τον άρρωστο απέναντί σας, δεν μπορείτε να αφαιρετείτε τόσο ανόητα όσο βουλευτές. Ή ναι ή όχι πρέπει να του πείτε. Δεν θα του πείτε κανένα ό,τι θέλεις. Λοιπόν, ποιοι το ζώντα δότη? Ποιοι αναμονή για τον αποβιώσαντα? Μάλιστα. Κυρία Βιτωράκη, τι λέει? Μπορούν να προχωρήσουν μεταμοσχεύσεις που δεν έχουν καλή συμβατότητα, παρόλο που είναι σημαντική η συμβατότητα στην επιβίωση των μοσχευμάτων, αλλά επειδή οι ασθενείς που μένουν στην λίστα αναμονής για αποβιώστατα δότη, που πρέπει να περιμένουν πολλά χρόνια μέχρι να βρουν αποβιώστατα δότη, θεωρώ ότι είναι καλύτερο να προχωρήσει με τον ζώντα δότη. Αλλά αυτό είναι μια απόφαση όμως που εσείς οι κλινικοί την παίρνετε, δεν την παίρνουμε εμείς στα εργαστήρια. Ναι. Εμείς ελέγχουμε τους ασθενείς που μας στέλνετε απλά. Αν ο υποψήφιος λήπτης ήταν ηλικίας 20 ετών και δεν είχε καμιά συμβατότητα και ο υποψήφιος είχε από ένα φίλο του, ξέρω εγώ, να το δώσει από ένα οικογενειακό φίλο, θα προτιμούσαμε να περιμένουμε ή θα το δίναμε και πάλι? Στους νέους ασθενείς είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε τη συμβατότητα, γιατί ενδεχομένως αυτός ο ασθενής θα χρειαστεί να κάνει και επαναμεταμόσχευση, οπότε θα ευαισθητοποιηθεί, οπότε θα είναι πιο δύσκολο μετά να βρει συμβατό δότη. Οπότε εμείς στα εργαστήρια είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί από ότι εσείς οι κλινικοί και προτιμούμε να έχουμε συμβατότητα. Αλλά παρόλα αυτά προχωράνε και τέτοιες μεταμοσχεύσεις. Εξαρτάται και ο ασθενής αν είναι σε επίγουσα λίστα, αν δεν έχει εγγυακή προσπέλαση, οπότε είναι και άλλοι παράγοντες κλινικοί και που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Οπότε... Εσείς τι θα κάνατε? Δυστυχώς όχι, γιατί οι διασταυρούμενες μεταμοσχεύσεις προϋποθέτουν μεγάλη δεξαμενή ζευγαριών. Δοκιμάσαμε σε συνεργασία με το εργαστήριο εκεί της κυρίας Βιτωράκη να το κάνουμε, αλλά ήταν λίγα τα ζευγάρια και δεν μπορέσαμε να πετύχουμε αυτό που θέλαμε. Πάντως, αυτό είναι μια καλή λύση. Αν δεν την έχεις αυτή τη δυνατότητα, τι κάνεις?
Υπάρχουν διάφορα προγράμματα, ειδικά για τους υπερευαισθητοποιημένους ασθενείς, είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, δηλαδή η ανταλλαγή ζευγαριών δότη λήπτη. Και υπάρχουν και άλλα προγράμματα για τέτοιους ασθενείς που μπορούν να συμμετέχουν, όπως είναι να γίνει απευαισθητοποίηση, είναι το πρόγραμμα των αποδεκτών και μη αποδεκτών HLA αντιγόνων. Εμείς χρησιμοποιούμε τον μη αποδεκτών. Ή θα μπορεί να γίνει και απευαισθητοποίηση μαζί με ανταλλαγή λήπτη-δότη. Οπότε να συμμετέχουν σε αυτή τη δεξαμενή όχι μόνο ασθενείς που έχουν αντι-HLA αντισώματα, αλλά είναι και ζευγάρια με ασύμβατη ομάδα αίματος. Αυτό οπότε είναι αυξάνουμε... το ερώτημα όμως είναι πιο συγκεκριμένο. Δεν έχουμε υπερευαισθητοποίηση, δεν έχουμε τίποτα. Και έχουμε μηδενική συμβατότητα. Το δίνουμε ή περιμένουμε στη νέα ηλικία. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, τα δεδομένα είναι ότι οποιαδήποτε ζώσα μεταμόσχευση από έναν καλό δότη από πλευράς νεφρικής λειτουργίας έχει καλύτερη επιβίωση από ότι η μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη με καλή συμβατότητα. Αυτό δεν υποβαθμίζει την αξία της συμβατότητας, εκείνο όμως το οποίο τονίζει είναι την αξία του ζώντος μοσχεύματος. Γιατί ο εγκεφαλικός θάνατος, ο χρόνος ψυχρήσης χημίας που είναι ένας απαραίτητος χρόνος αναμονής για τη διαδικασία της μεταμόσχευσης από αποβιώσαντα δότη και η ανοσοκαταστολή με νεφροτοξικά φάρμακα σε ένα τέτοιο μόσχευμα είναι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά την επιβίωση του μοσχεύματος. Την επηρεάζουν περισσότερο από ότι η HLA συμβατότητα. Έτσι έχουν δείξει οι μελέτες. Συμφωνούμε, κυρία Βιτωράκη? Ναι. Επομένως, για τις μεγαλύτερες ηλικίες που είναι μικρή η πιθανότητα να μπορέσει να πάει κανείς σε δεύτερη μεταμόσχευση, δεν το συζητάμε, προηγείται η μεταμόσχευση από ζώντα δότη χωρίς συμβατότητα. Για τις μικρότερες ηλικίες είναι αλήθεια ότι αν χαθεί το μόσχευμα υπάρχει ο κίνδυνος υπερευαισθητοποίησης. Ευαισθητοποίησης ή υπερευαισθητοποίησης. Θα δυσκολέψει τα πράγματα. Και όσο περνάει ο καιρός, το ζούμε περισσότερο και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Παρόλα αυτά, εάν ζυγίσεις το να έχεις έναν 20χρονο στην κάθαρση, με πιθανότητα απροσδιόριστη για την Ελλάδα το να βρει μόσχευμα, μπορεί και ποτέ, αν είσαι στην Ισπανία, όπου σε 6 μήνες θα έχει βρει το μόσχευμά του, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εδώ μπαίνει διαφορετικά το θέμα και τουλάχιστον εμείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο τους μεταμοσχεύουμε, συνεκτιμώντας όλα αυτά τα θέματα. Κυρία Βιτωράκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.